Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπηαγωγείων, την κυρία Λαύρα Ηρακλέως, να ακούσουμε και αυτούς αυτό παρακαλώ. Το οργανωμένο σύνολο, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Διότι ξέρετε, στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει μένουμε σπίτι, αυτοί δεν πληρώνονται κιόλας στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και πριν σας παρακαλώ, πριν δώσετε το λόγο, απλά να πούμε είναι γι' αυτό που χρήζουν επικαιροποίησης αναπροσαρμογής στα πρωτόκολλα, είτε για τα δημόσια είτε για ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Γι' αυτό, αυτό που καταγράφεται είναι ότι ο καθένας διαβάζει από διαφορετική πλευρά το πρωτόκολλο. Αυτό που γίνεται στα δημόσια είναι ότι δηλώνονται επαφές και οι επαφές που δηλώνονται βάσει πρωτοκόλλου 2 μέτρα από όλες τις κατευθύνσεις, με τον τρόπο αυτό κλείνει όλη η αίθουσα. Αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε και εμείς συνεχώς από τους γονείς. Ενώ σε ένα ιδιωτικό δεν. Ίσως να μην δηλώνονται όλα τα παιδιά, δηλώνονται μερικά από τα παιδιά και δεν υπάρχει κλείσιμο μίας αίθουσας. Άρα είναι εκεί που έρχονται και τα παράπονα από τους γονείς ότι γιατί να ακολουθείτε κάτι διαφορετικό σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο και γιατί κάτι διαφορετικό σε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Μάλιστα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την κυρία Λαύρα Ηρακλέους. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Λοιπόν, αλλά έχουμε εδώ τον. Ο κύριος Αθανασίου είπε ότι δεν κλείνουμε όλη την ομάδα. Όλη την ομάδα κλείνουμε. Εξού και είναι τα νηπιαγωγεία που υπάρχουν τώρα πανκύπρια, αρκετά νηπιαγωγεία τα οποία είναι όλων των νηπιαγωγείων κλειστό. Δεν μπορείς να κλείσεις εμάς τα παιδιά, όταν ένα παιδί βγει θετικό σε μια ομάδα, δεν μπορείς να πεις θα πάρω αυτόν το παιδί, γιατί δεν κάθονται σταθερά σε μια παρεούλα. Μεταφέρονται στις ελεύθερες δραστηριότητες από τη μια δραστηριότητα στην άλλη. Άρα είναι ανεφάρμοστο να μην κλείσεις όλη την ομάδα. Για να είσαι εντάξει πρέπει να κλείσεις όλη την ομάδα και με αποτέλεσμα έχουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις των γονιών και πρέπει να κάτσει και η δασκάλα, γιατί μπορεί να είναι και θετική δασκάλα ή στενή επαφή κρούσματος παιδιού κλπ. Και έχει γίνει τέτοια ανακατοσούρα και τέτοια σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται στους χώρους μας, που δεν μπορώ να σας περιγράψω με τι επιβάρηση συναισθηματική σε όλες τις συναδέλφους συμβαίνει καθημερινά λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Και εμείς δεν είμαστε ούτε δημόσια σχολεία. Πρέπει οι κοπέλες να πληρωθούν. Αν είναι εμβολιασμένες, που είναι οι περισσότερες και με τα 3 εμβόλια, πρέπει να πάρουν το μισθό τους. Τα τρέχοντα έξοδα είναι εκεί. Οι γονείς αντιδρούν γιατί θέλουν να τους κόβουμε ή τις μέρες ή να επιστρέψουμε πίσω λεφτά αν έχουν πληρώσει τα δίδακτρα και δεν έχει έρθει το παιδί, και δημιουργείται και μια αρνητική έτσι κατάσταση στη σχέση μας με τους γονείς, γιατί πολλές συναδέλφοι αναγκάζονται να πούμε δεν μπορώ γιατί δεν τα βγάζουμε μπέρα. Και αντιδρούν και οι γονείς. Αλλά κλείνουμε όλες τις τάξεις. Έχει νηπιαγωγείων, εχθές έκλεισε τρίτη τάξη. Άλλη συνάδελφος είναι σπίτι, ολόκληρων των νηπιαγωγείων είναι κλειστών και είναι σπίτι όλες. Άλλη συνάδελφος στα Λατσά είναι μόνη της μέσα στο νηπιαγωγείο, λείπουν όλων των προσωπικών με 8 μωρά μόνον. Όλα αυτά μας άφησαν, κυρία Σάβα, να τα διαχειριζόμαστε μόνοι μας. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ψυχοθώρων, αλλά και σε σχέση με τις σχέσεις μας με τους γονείς, που πάντα είναι ιδιωτικός τομέας, δεν είναι δημόσιος. Δηλαδή πραγματικά χρειάζονται στήριξη στην νηπιαγωγεία με τον σωστό τρόπο, αφού γίνει ο έλεγχος για τη μείωση. Κύριε Ηρακλέως, έχετε έτσι οργανωμένα αποταθεί, εσείς έχετε να κάνετε με το Υπουργείο Εργασίας, δεν είναι? Ναι, αλλά κοιτάξτε, εμείς σαν Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου ανήκουμε στην ΟΕΒ. Ναι. Μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει με τον υπεύθυνο του συνδέσμου μας, τον κύριο Πολύβιον Πολυβίου συγκεκριμένα, έχουμε ετοιμάσει και στήλη από τις 24 Ιανουαρίου σε όλα τα Υπουργεία, και στο Παιδείας και στο Εργασίας και στον Υπουργό Υγείας και τον Οικονομικό. Μάλιστα. Και τους εβάλαμε κάτω όλα μας τα προβλήματα και τη λειτουργία και τη μείωση των παιδιών, γιατί πολλά παιδιά δεν έχουν επιστρέψει. Έχετε κάτι συγκεκριμένο που εισηγήσετε, κυρία Ηρακλέως, για να βοηθηθεί όλη η κατάσταση? Εκείνο που εισηγούμαστε εμείς, ναι. Το ένα είναι ότι έγινε μια σύσταση για τα rapid test. Αυτή όμως η λέξη σύσταση έπαιρνε όλους ότι δεν είναι αναγκαστικό. Ναι. Έτσι, ήτανε σύσταση. Άρα δεν είναι όλοι οι γονείς που κάνουν rapid test έστω μια φορά την εβδομάδα. Αν αυτό το πράγμα θα βοηθήσει και θα ξέρουν οι γονείς ότι από την τάδε του μηνός οπωσδήποτε θα πρέπει όλα τα παιδιά να κάνουν rapid test και να το παρουσιάζουν με έντυπο στα νηπιαγωγεία, ότι
έρχονται τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, αν θα γίνεται Σαββατοκυριακό ή άλλη μέρα της εβδομάδας, πώς βολεύονται οι γονείς, να φέρνουν το έντυπο ότι ναι, πράγματι τα παιδιά ναι. έκαναν. Να επεκταθεί το μέτρο σύσταση, για τα δημοτικά και στην προσχολική ναι, η λέξη ηλικία. Σύσταση του, ναι. είναι ότι δεν είναι αναγκαστικό. Είναι ωραία. Μια σύσταση. Λοιπόν, τούτο είναι το ένα. Το δεύτερο. Δεν ξέρω τώρα το test to stay, αν θα λύσει κάποια προβλήματα. Όπως τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, διότι εμάς τα παιδιά δεν κάθονται σε έναν τόπο, ενώ σε έναν τραπεζάκι. Θα πρέπει να δουν οι επιδημιολόγοι, ο Υπουργός Υγείας, όλοι μαζί, πράγματι μπορεί να μπει το test to stay και θα βοηθήσει τα νηπιαγωγεία να μην μένουν κλειστές όλες αυτές οι τάξεις. Γιατί οι τάξεις κλείνουν όλες. Κατανοητό, κύριε Ερακλέως. Επειδή λέχθηκε ότι θα γίνει μια προσπάθεια έτσι συντονισμένη να βρεθούν λύσεις και πρωτόκολλα. Νέα, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Θανασία, κύριε Ερακλέως, είναι αυτό που προανέφερα ότι καταγράφονται αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαβούλευση. Όπως έγινε αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση άλλων πρωτοκόλων, να τύχουν και αυτά τα πρωτόκολλα επικαιροποίησης. Υπάρχει συνάντηση σήμερα. Και όσον αφορά αν θα είναι test to stay, αν θα είναι self to stay, είναι κάτι το οποίο θα κρίνουν οι επιστήμονες και θα πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις. Απλά επειδή οι επιστήμονες αναμένεται να κρίνουν εδώ και καιρό, αυτό φωνάζουν βεβαίως οι οργανωμένοι γονείς. Κυρία Αθανασίου, κλείνοντας, μου είπατε ότι θα το δουν. Δεν είναι και απόφαση δική σας. Μάλιστα, όμως δεν πρέπει να προτρέχουμε. Οι επιστήμονες για να πάρουν τις απαραίτητες αποφάσεις πρέπει να έχουν και τα απαραίτητα δεδομένα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχοντας τα απαραίτητα δεδομένα, διαρωτώνται, θα είναι δύο ερωτήσεις, θα τις κάνω μία γιατί έχουν το ίδιο πράγμα. Τη λογική που δεν δηλώνονται επαφές για test to stay τα παιδιά που είναι από απογευματινή δραστηριότητα κλπ. Που προκύπτει αυτό. Διότι λέει και ένας πολύ εύλογα τηλεθεατής ότι το ενδεχόμενο κάποιοι γονείς να σταματήσουν να δηλώνουν τα παιδιά τους σαν επαφές λόγω του ότι το test to stay δεν ισχύει για επαφές εκτός σχολείου, το σκεφτήκατε. Δηλαδή να με παίρνει από το χορό τη κόρη μου ότι ήταν επαφή και εγώ να του λέω εντάξει, άστε το, γιατί πού να τρέχω τώρα, αφού δεν είναι για test to stay. Είναι αυτό που τονίσαμε αρκετές φορές και επαναλαμβάνω. Αυτό το μέτρο τέθηκε. Τέθηκε υπό κάποιες προϋποθέσεις. Συνεχώς υπάρχει αναπροσαρμογή, προσθέτονται άλλες κατηγορίες, άλλες προϋποθέσεις. Είδαμε ότι και την πρόσθεση, την ένταξη χημείων και εργαστηρίων. Αν αυτό το μέτρο το κρατήσουμε ζωντανό, που θα το κρατήσουμε γιατί δουλεύει και γιατί επιτρέπει σχολεία να παραμείνουν σε λειτουργία και ασφαλή, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις και αναπροσαρμογές έτσι ώστε να εξυπηρετείτε στη συνέχεια το σύνολο όλων των μαθητών. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος σας καλεί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή.